τη ζεστή σχέση και τους ουσιαστικούς δεσμούς που ενώνουν τα μέλη της αρμενικής κοινότητας της Κρήτης με τους ντόπιους, θέλησε να αναδείξει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας Σαχάκ Μασαλιάν, ο οποίος κατά την παραμονή του στην Κρήτη, σήμερα γνωστοποίησε στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο ότι θέλει να δωρήσει στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά τμήμα από τα λείψανα του Αγίου Αρτεμίου. Από τα λείψανα θα δώσει ένα τμήμα για την Εκκλησία του Άγιου Μινά. Τα λείψανα ανακαλύφθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια κατά την ανακαίνιση του ναού, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη και υπήρξε παλαιότερα ελληνικός. Το ένα από τα δύο παρεκκλήσια που ανακαλύφθηκαν έκρυβε τα οστά του Αγίου Αρτεμίου που είχαν μεταφερθεί από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, όταν οι Άραβες επιτέθηκαν και κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Είναι θησαυρός για μας αυτό και θέλουμε να μην έχουμε μόνο εμείς, αλλά και οι αδελφοί μας να το έχουν και το να προστινάνε και απολαμβάνουν αυτό το θησαυρό. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που υποδέχθηκε σήμερα και ξενάγησε στον Άγιο Μινά, αλλά και το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας, εξέφρασε τη χαρά του, προσθέτοντας ότι οι δεσμοί με την αρμενική κοινότητα είναι στενοί, όπως στενή είναι και η σχέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μόλις το άκουσα κι εγώ, με πολύ χαρά, και φυσικά θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εφόσον εκείνος προθυμοποιήθηκε να μας κάνει αυτό το δώρημα. Θα το δεχθεί η Εκκλησία μας με πάρα πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη μέσω και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Εκκλησίας έφτασε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο και θα έχει επαφές σε όλη την Κρήτη, ενώ την Κυριακή, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, θα χωροστατήσει σε Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην αρχαιότερη εκκλησία που σώζεται στην Ευρώπη, αυτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Δόξα τω Θεώ, αυτήν τη σχέση θέλουμε να την κρατούμε για πάντα. Αγαπούμε τους Αρμενίους της Κρήτης, ακόμα και όταν δεν είχαν πνευματικό πατέρα και επιμένα, η Εκκλησία μας ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά πάντοτε για αυτούς. Το μήνυμα μας πάντα είναι το ειρήνη, ειδικά σε αυτό το περίοδο που όλο το κόσμο πολεμάει. Το φέρνουμε, τον προσευχούμε τον Θεό για να φέρει ο Θεός ειρήνη στην Κρήτη.